Στην τελική φάση μπαίνει η διαδικασία της αξιολόγησης προσφορών και την παραχώρηση φιλέτο στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο της αξιοποίησης της τεράστιας έκτασης των 345 στρεμμάτων. Σημαντικό έργο η Αμερικάνικη βάση Γουρνών και η αξιοποίησή της, η οποία μπαίνει σε μια τελική ευθεία αξιολόγησης των προσφορών. Τις προσεχείς μέρες ανοίγουν οι φάκελοι. Η Αμερικάνικη βάση είναι ένα σημαντικό asset και για το Δήμο Χερσονήσου. Βέβαια, δεν το διαχειρίζει ο Δήμος Χερσονήσου. Η διαγωνιστική διαδικασία γίνεται από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Όμως δεν πάβει να αποτελεί μια σημαντική επένδυση, η οποία εκτιμώ και εκτιμούμε σαν τοπική κοινωνία ότι αυτό θα δημιουργήσει ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και ευημερία στην περιοχή. Αύριο έχει προγραμματιστεί από το ΤΑΙΠΕΔ ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, στον οποίο έχουν κληθεί να συμμετάσχουν δύο υποψήφιοι επενδυτές. Όποιος καταθέσει την καλύτερη προσφορά θα πάρει στα χέρια του την αξιοποίηση της έκτασης φιλέτο, όπου σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπονται ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, παραθερεστικές κατοικίες, εμπορικά κέντρα, χώροι εστίασης, συνεδριακό κέντρο, εκθεσιακή χώρη, μαρίνα, λυκοδρόμιο, αθλητικές εγκαταστάσεις και όχι μόνο. Ανοίγουν λοιπόν οικονομικές προσφορές, εδώ όμως ερχόμαστε σαν τοπική κοινωνία και ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε δίπλα στο έργο, όμως ζητούμε από την κυβέρνηση να στηρίξει την τοπική κοινωνία παραχωρώντας αυτά τα 72 στρέμματα που έχουμε ζητήσει μετεπιτάσεως. Εκτιμούμε όμως ότι η κυβέρνηση πρέπει να ενσκύψει πάνω από το πρόβλημα, να κάνει μια τροπολογία παραχωρώντας αυτά τα στρέμματα ακόμα και με συμβολικό τίμημα, το ξαναλέω, αν όχι δωρεάν, με συμβολικό τίμημα στο Δήμο Χερσονήσου. Ενώ σε επόμενο στάδιο, με ξεχωριστές διαδικασίες, θα γίνει παραχώρηση της άδειας καζίνο, ακολουθώντας το μοντέλο του ελληνικού. Το καζίνο περιλαμβάνεται μέσα στο ΕΣΧΑΔΑ. Δεν ξέρω αν η εταιρεία που θα πάρει την παραχώρηση της Αμερικάνικης βάσης είναι στα σχέδιά της. Εκτιμώ όμως ότι θα είναι στα σχέδιά της, καθώς το καζίνο είναι ένα σημαντικό asset μέσα στην επένδυση. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Χερσονήσου διεκδικεί την παραχώρηση έκτασης 72 στρεμμάτων για τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στην περιοχή. Καθώς δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική λύση για το Δήμο Χερσονήσου, προκειμένου να κάνει τις αναγκαίες υποδομές που έχει ανάγκη. Την πλατεία του, την παιδική του χαρά, το πάρκο του, τα σχολεία του, το αθλητικό και πνευματικό κέντρο.